Καλησπέρα σας. Έστω και λίγο ζεστό αυτό το βράδυ, είμαστε εδώ για μια πραγματικά ιδιαίτερη βραδιά. Μια, μπορώ να πω, ιστορική βραδιά, μιας και οι άνθρωποι που σε λίγη ώρα, περίπου 100 άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, οι οποίες θα βρίσκονται σε λίγη ώρα μπροστά σας, θα ορκιστούν για τα επόμενα 5 χρόνια να υπηρετήσουν το θεσμό που λέγεται τοπική αυτοδιοίκηση, τον θεσμό που λέγεται Δήμος Νέας Προποντίδας. Ένας Δήμος, κυρίες και κύριοι, που έχει πληθυσμό, είναι ο μεγαλύτερος του νομού και ο πληθυσμός του είναι 37.534. Ο μεγαλύτερος Δήμος του νομού Χαλκιδικής, με πολλές ιδιαιτερότητες και για τα φυσικά του κάλλη φυσικά δεν θα πρέπει καν να το συζητάμε, γιατί οι περισσότεροι συντετιμόνες εδώ το γνωρίζουν. Από τον Δήμο αυτόν, κυρίες και κύριοι, αποτελείται, ο Δήμος μάλλον αυτόν, αποτελείται από τις 4 δημοτικές κοινότητες, δηλαδή της Νέας Καλλικράτειας, της Νέας Τρίγλιας, των Νέων Μουδανιών και των Σημάνδρων. Και βέβαια οι 16 τοπικές γνωστές κοινότητες. Από τα Μουδανιά, στα Μουδανιά μάλλον, για όσους ίσως δεν το γνωρίζουν έτσι εγκυκλοπαιδικά, στα Μουδανιά, κυρίες και κύριοι, κατοικούν 19.000, στη Δημοτική Ενότητα Μουδανιών, 19.627 άνθρωποι. Στη Δημοτική Ενότητα Καλλικρατείας 11.837 και στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας 6.070 άνθρωποι. Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο καιρό είχαμε τις εκλογές, το γνωρίζετε όλοι, άξιζε ο κόπος, ήταν μια πολύ δημοκρατική διαδικασία αλλά και πολύ υγιής, όπως απεδείχθη και όπως θα αποδειχθεί σε λίγο με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εδώ δίπλα μου. Θα ήθελα όμως να καλησπερίσω και να καλωσορίσω τον έναν από τους 300 εκλεκτούς της Βουλής των Ελλήνων, τον κύριο Ευθύμιο Καρανάσιο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Χαίρετε, κύριε βουλευτά. Καλώς ήρθατε. Επίσης, να χαιρετήσω και να καλωσορίσω τον Περιφερειακό Σύμβουλο νομού Χαλκιδικής, τον κύριο Στυλιάνο Βαλιάνο. Καλησπέρα, κύριε Βαλιάνο. Καλώς ήρθατε. Επίσης, να χαιρετήσω τον κύριο Γιώργιο Πασαλή, τον πρόεδρο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Χαλκιδικής. Πώς είστε, κύριε Πασαλή, καλησπέρα σας. Να χαιρετήσω επίσης και να καλωσορίσω τον κύριο Ζαχαριάδη, με συγχωρείτε, τον εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Καλησπέρα σας. Τον κύριο Χατζιπέτρου, τον πρώην πρόεδρο του ΤΕΙ, ο οποίος κατάγεται και από εδώ, και βεβαίως τους εκλεκτούς παλαιούς δημάρχους της περιοχής, τον κύριο Δαλαμπύρα, δεν σας βλέπω και καλά, τον κύριο Στογιώργη, τον κύριο και τον κύριο Μίτσου. Μαζί μας επίσης είναι ο κύριος Κυρίζογλου, ο οποίος είναι δήμαρχος Αμπελοκήπων και εκπρόσωπος της ΤΕΔΚ. Κυρίες και κύριοι, η περιοχή του Δήμου Νέας Προποντίδας αξίζει πραγματικά την προσοχή και την αγάπη όλων μας και το γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι μας αυτό. Εσείς και εγώ βεβαίως, γιατί είμαι δημότης της περιοχής, αποφασίσαμε να εκλέξουμε δήμαρχο ένα συγκεκριμένο άνθρωπο με την ομάδα του και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο από τους άλλους συνδυασμούς, οι οποίοι βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μας αφορούν από εδώ και στο εξής, γιατί θέλω να πιστεύω ότι οι έμπειροι αυτοί άνθρωποι, οι οποίοι βρίσκονται εκ αριστερών μου, εκ δεξιών σας, όλοι αυτοί λοιπόν οι έμπειροι άνθρωποι θα προσπαθήσουν για το καλό αυτού του τόπου που λέγεται Δήμος Προποντίδας και πιστεύω και ελπίζω ότι να είναι πλέον ένα χωριό, μία πόλη, όλος ο Δήμος Νέας Προποντίδας. Και ένα άλλο που θα ήθελα να πω πριν καλέσω τον εκλεγμένο δήμαρχο, αφού χαιρετήσω και τον νυν δήμαρχο και απερχόμενο, κύριο Ορδανίδη. Τι κάνετε, καλησπέρα σας. Θα με συγχωρέσετε φυσικά, έτσι δεν το έκανε πίτι σε καμία περίπτωση. Όπως έλεγε λοιπόν, και αυτό θα απευθύνεται στη νέα διοίκηση, όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης, κυρίες και κύριοι, ο μεγάλος αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος, ο οποίος είναι και χαλκιδικιώτης, έλεγε «καματηρών το άρχιν». Καματηρών. Δηλαδή, κουραστικό να διοικείς. Ελπίζω όμως η νέα Δημοτική Αρχή να μην πιστέψει αυτό που έλεγε ο μεγάλος Αριστοτέλης και να μην κουραστεί ποτέ να υπηρετεί αυτόν τον τόπο. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ πάρα πολύ να υποδεχθούμε τώρα όλους τους ανθρώπους που στηρίξατε με την ψήφο σας, με την σειρά που τους στηρίξατε εσείς, να τους υποδεχθούμε εδώ. Αρχίζοντας βεβαίως, παρακαλώ πολύ, αρχίζοντας βεβαίως από τον νέο δήμαρχο του Δήμου Νέας Προποντίδας, τον κύριο Μανώλη Καρά. Παρακαλώ, κύριε Καρά. Παρακαλώ,
Να έρθει μαζί μας ο κύριος Μπέις Εμμανουήλ, ο πρώτος με τη σειρά ψήφων, όπως σας είπα. Γεια σας, κύριε Μπέι. Συνεχίζω. Ο κύριος Τσομπανάκης Κωνσταντίνος, παρακαλώ. Κοκκινίδης Κωνσταντίνος, παρακαλώ. Ο κύριος Κοκκινίδης Κωνσταντίνος. Ο κύριος Τσιρούδης Φώτης. Συνεχίζουμε, παρακαλώ. Ο κύριος Καραπανταζής Γιάννης. Η κυρία Ιορδανίδου Πελαγία, παρακαλώ. Ο κύριος Αθανασάρας Φίλιππος. Γεια σου. Ο κύριος Ιωάννης Γιοργαλάς. Ιδιαίτερη χαρά. Παλαιός δήμαρχος, τι κάνεις. Συνεχίζουμε. Ο κύριος Καμπάνης Κωνσταντίνος. Γεια σου. Ο κύριος Κοκκινίδης Σημεών. Ο κύριος Σιαφλιάκης Δημήτριος. Η κυρία Κασαμανόλη Παναγιώτα. Ο κύριος Αναστάσιος Κατεδάκης, παρακαλώ. Κύριος Κώστας Πασαλής, παλαιός και εσείς, κύριε. Ο κύριος, και είναι και συνονόματός μου, κύριος Θωμάς Παπαδόπουλος, παρακαλώ. Συγχαρητήρια. Ο Σταύρος ο Ταυλαρίδης. Γεια σου, φίλε, συγχαρητήρια. Ο κύριος Γιώργος Μπομπότας, παρακαλώ. Ο κύριος Ουζούνης, παρακαλώ. Ο κύριος Αστέριος Ουζούνης. Καλώς πρόεδρε, γεια σας, πρόεδρε. Καλά είσαι. Είναι και πάλι γνώριμοι οι περισσότεροι. Ο κύριος Παναγιώτης Ικαρίδης, παρακαλώ να έρθει. Γεια σας. Συνεχίζουμε. Κουτσουμούκης Κωνσταντίνος, παρακαλώ. Είναι πολύ λίγοι ακόμη εδώ και είναι πολύ ακόμη να τους δούμε. Συνεχίζουμε. Ο κύριος Σαλκιζής Παντελεήμων, παρακαλώ. Γεια σου. Να καλέσω τώρα τον κύριο Δημήτριο Τσούφη. Κύριε Τσούφη. Γνωστός και μια εξαιρετέως. Γεια σας, κύριε Τσούφη. Ο κύριος Χαράλαμπος Σαρόγλου, παρακαλώ. Γνωστός Χάρης για τους υπολείπους. Συνεχίζουμε. Η κυρία Χριστίνα Μικέτσέλιου, παρακαλώ. Ο κύριος Γιάννης Καπετάνος. Τον κύριο Κασάπη Νίκο, παρακαλώ. Ο κύριος Πανανός Θεόδωρος. Ο κύριος Εφτάτογλου Γεώργιος, παρακαλώ. Ο κύριος Μωυσής Μωυσίδης. Ο κύριος Αντώνης Σαφταράς.
Ο κύριος Γεώργιος Γκυλής, παρακαλώ. Ο κύριος Ανδρέας Παπαγιάννης. Παλαιός δήμαρχος της περιοχής. Ο κύριος Γιώργος Ακμάγας, παρακαλώ. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με τους υπολείπους δημοτικούς συμβούλους. Ο κύριος Κώστας Μπομπότας, παρακαλώ. Ο κύριος Μπομπότας Κωνσταντίνος. Δεν ακούγαμε. Ο κύριος Χαράλαμπος Ορφανός. Ο κύριος Χατζηνικολάου Σταύρος. Ο κύριος Παναγιώτης Τσικαρίδης. Ο κύριος Σούμπουρλος Αθανάσιος, παρακαλώ. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με την Δημοτική Κοινότητα των Νέων Μουδανιών. Ο κύριος Νικόλαος Θεριός, παρακαλώ. Η κυρία Ευτυχία Εφρεμίδου. Για τους περισσότερους. Συνεχίζουμε. Ο κύριος Γκαρακλίδης Ιωάννης, παρακαλώ. Ο κύριος Σαρόγλου Παναγιώτης. Ο κύριος Σολομονίδης Μιχαήλ. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με την Δημοτική Κοινότητα Σημάνδρων, όπου εδώ είναι οι εξής κύριοι και κυρίες. Ο κύριος Γαϊτανίδης Αναστάσιος. Ο κύριος Σωτήριος Σαπουντζής. Γεια σας, πρόεδρε. Όπως οριμάζει το κρασί, είσαι πρόεδρε. Ο κύριος Κοσμάς Μαραγκός. Αμέσως μετά είναι ο κύριος Ποντικέρης, ο οποίος δεν παρευρίσκεται σήμερα εδώ για κάποιο προσωπικό κόλλημα. Και αμέσως μετά ο κύριος Κεχαγιάς Βασίλειος. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με την παρακαλώ. Το γνωρίζω, δήμαρχε, μην ανησυχείτε. Δημοτική Κοινότητα Νέας Τρίγλιας, κυρίες και κύριοι, Λάμπρος Δημήτριος, παρακαλώ. Γεια σας, τι γίνεσαι. Συνεχίζουμε. Ο κύριος Τσαλκιτζής Παντελεήμων. Δεν είναι εδώ. Όχι, ρε παιδί. Ο κύριος Λάμπρος. Α, ναι, κυρία Συνάμη Ασημένια, μάλιστα, ναι, εδώ. Ελάτε. Εσάς δεν μπορούσαμε να σας αφήσουμε, ελάτε. Ο κύριος Κακουλίδης Ηρακλής, παρακαλώ. Ο κύριος Καρπούζης Φώτιος. Παρακαλώ τον κύριο Παρέση Φώτιο. Γεια σας, Φώτιο. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, σύμβουλοι τοπικών κοινοτήτων, τοπική κοινότητα Αγίου Μάμαντος. Κύριος Γιακαγιάς Χρήστος, παρακαλώ. Ο κύριος Νικόλαος Κρασάς. Και ο κύριος Μαύρος Ζαχαρίας, παρακαλώ. Τοπική κοινότητα Αγίου Παύλου. Ο κύριος Περπερής Γεώργιος, παρακαλώ. Ο κύριος Τσεπέλης Κωνσταντίνος.
και ο κύριος Χατζηγιοβανάκης Ευστάθιος. Τοπική κοινότητα Διονυσίου, Μουτσάκης Παύλος, παρακαλώ. Κουτρουμάνης Γεώργιος. Γεια σας, κύριε Κουτρουμάνη. Και ο κύριος Αφεντούλης Χρήστος. Γεια σας, Χρήστο. Τοπική κοινότητα Ελαιοχωρίων, Λέλεκας Παναγιώτης. Τσιρίμπαση Λεμονή Δωροθέα. Και ο κύριος Κατσαβός Δημήτριος, παρακαλώ. Γεια σου, Δημήτρη. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Τοπική κοινότητα Ζωγράφου, Κέρυγκας Γεώργιος. Γεια σου, Γεώργο. Τσελεζίδης Ιωάννης. Πασχαλίδης Χαράλαμπος. Τοπική κοινότητα Κρίνης, Μπαλαμπάνης Απόστολος. Χριστόπουλος Ιωάννης. Γεια σου, Γιάννη. Είναι βέβαια ο κύριος Λιόλιος Γεώργιος, ο οποίος δεν παρευρίσκεται σήμερα εδώ με επιστολή του για κάποιο προσωπικό του θέμα. Τοπική κοινότητα Λακώματος, Καραγιαννίδης Αθανάσιος. Λάκωμα, ο κύριος Κουτσόγλου Στέφανος. Γεια σας, κύριε Στέφανο. Τοπική κοινότητα Νέας Γωνιάς, Χαρένης Μιλτιάδης. Μπαμπούρης Ευστράτιος. Δεν είναι εδώ. Σαμαράς Τηλιανός. Yes. Έλα. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Τοπική κοινότητα Νέων Πλαγίων, Τσαγανός Κωνσταντίνος. Ο κύριος Γιδαράκος Κωνσταντίνος. Ο κύριος Σταμίγκος Ευάγγελος. Τοπική κοινότητα Νέας Ποτίδεας, Καραγιάννης Γεώργιος. Πάπουλα Ειρήνη ή Ρένα για τους περισσότερους. Γεια σου, Ρένα. Και ο κύριος Αντώνης Χρυσούλης, παρακαλώ. Τοπική κοινότητα Νέων Συλλάτων, Σταύρου Αναστάσιος. Ψαθάς Αθανάσιος. Παρασκευαΐδης Χρήστος. Τοπική κοινότητα Νέας Τενέδου, Καπιτάνος Νικόλαος. Σάλτος Γεώργιος. Αρβανίτη Μαστραλέξη Δέσποινα. Γεια σου, Δέσποινα. Τοπική κοινότητα Πετραλώνων, Σαριγιαννίδης Εμμανουήλ. Γεια σου, Μανουήλ. Μαυροβουνιώτης Ιωάννης. Γιάννας Αθανάσιος. Τα λέμε δυνατά να σας μαθαίνει και ο κόσμος, περάστε. Τοπική κοινότητα Πορταριάς, Παρούσης Θεοχάρης. Απών. Λιβαδιώτης Εμμανουήλ.
Καρακώστας Αντώνιος. Γεια σου, Αντώνιο. Τοπική κοινότητα φλογητών, Μαλιαράς Σημεών. Γεια σου, Σημεών. Ιωαννίδης Άγγελος. Και Γιαλαγκολίδης Δημήτριος. Γεια σου, φίλε μου. Εκπρόσωπος, κυρίες και κύριοι, της τοπικής κοινότητας Αγίου Παντελεήμονα, ο κύριος Καρατζάκης Χρήστος. Κυρίες και κύριοι, οι κυρίες που βλέπετε εδώ και οι κύριοι φυσικά είναι οι άνθρωποι που θα εκπροσωπήσουν τα επόμενα 5 έτη τον Δήμο Νέας Προποντίδας και εσάς που τους στηρίξατε. Να τους δώσουμε λοιπόν εμείς δύναμη με την αγάπη που δείχνετε ήδη, αλλά και βεβαίως ο Θεός μέσω των ευχών των πατέρων που βρίσκονται εδώ. Παρακαλώ πάρα πολύ, αν έχετε την καλοσύνη, να προχωρήσουμε στην ορκομοσία των νέων Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Προποντίδας. Λίγο να ανοίξετε παρακαλώ, να περάσουν. Ακολουθεί, κυρίες και κύριοι, η ορκομοσία του Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Νέας Προποντίδας. Θα αρχίσουμε με την ακολουθία επί εγκαταστάσει Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και μετά, όταν τελειώσει αυτή η ακολουθία, αμέσως θα ακολουθήσει ο όργος. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αείμεθυμών κατά τη συνεπίκειαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωήν ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεοτόκε και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατευθυνών και συγχώρηση το πτεσμάτων ημών έτησε. Εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δύναμις Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Κύριος κρατέωμα του λαού αυτού, πρόσχομεν σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου.
Δάξεων των Αποστόλων το ανάγνωσμα. Εν τες ημέρες εκείνες έμψας ο Παύλος από Μιλήτου εις Έφεσο, μετεκαλέσατο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, ως δε παρεγένοντο προς Αυτόν, είπεν αυτοίς, ημείς επίσταστε από πρώτης ημέρας αφής επέβην εις την Ασία, ως με θυμών των πάντα χρόνων εγενόμην, δουλεύον το Κυρίο με τα πάσης ταπεινοφροσύνης, και τα νυν παρατήθημοι μας αδελφοί, το Θεό και το Λόγο της χάριτος αυτού, το δυναμένο επικοδομήσε και δούνε ημίν κληρονομίαν εν της υγειασμένης πάσην αργυρίου ή χρυσίου ή ματισμού ουδενός επεθύμησα. Αυτή γινώσκεται πότε τες χρύες μου και τις ούσιμετε μου υπηρέτησαν οι χείρε αυτέ. Πάντα υπέδειξα ημίν ότι ούτω κοπιώντας διαντιλαμβάνεστε των ασθενούντων. Μνημονεύετε το λόγο του Κυρίου Ιησού, ότι αυτός είπε, μακάριον εστι μάλλον διδώνε η λαμβάνη. Ειρήνη μην τέτοια ημίν. Σοφία ορθή ακουσομέν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Εκ του καταμαθαίων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Το καιρό εκείνο προσκαλεσάμενος ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού είπεν αυτοίς, είδατε ότι άρχοντες των εθρών κατακυρεύουσιν Αυτόν και οι μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν Αυτόν, ουγούντος εστέν ημίν, αλλώς εάν θέλειν μην μέγας γενέστε, έστε ημών διάκονος, και ως εάν θέλειν ημίν είναι πρώτος, έστε ημών δούλος. Ως περοϊός του ανθρώπου, ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτόν. Κυρίου δε ηθόμεν, φέρτησαν σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δε ηθόμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταδίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δε ηθόμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Οικοδήμου Τιμίου Πρεσβυτερίου, σε Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πάσης αρχής και εκδουσίας εν το κράτη ημών και υπέρ του ευωδοθήνε αυτάς εν της υπέρ του ευσεβούς λαού έργης αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του αγιαστήνε το είδωρ τούτο
δύναμη και ενεργία και επιβητήση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ρυστήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη Σπαναγία Σαγράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύδεσαι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ή και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση και βαλάσιμον το Κυρίο κλείνομεν. Κλείνον Κύριε το ούσου και επάκουσον ημών, ο εν Ιορδάνη βαπτιστήνε καταδεξάμενος και αγιάσας τα ύδατα και ευλόγησον πάντας ημάς, του διασκλήρως του εαυτόν αυχιασμένος λιες πρόσχημα και καταξίωσεν ημάς σε πληστήνε του αγιασμού σου, δια της του ύδατος του μεταληψιώς τα κερατισμού και γενέστημη Κύριε εις υγεία ψυχής και σώματος, σίγαρο αγιασμός των ψυχών των σωμάτων ημών, στην δόξη και ευχαριστία και προσκύνηση να πέμπομεν, συν το ανάρκο σου Πατρίνη το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθώμεν, ευλογητός η Κύριε ο Θεός ημών, ο Δημιουργός και κτίσης του παντός, ο προνοητής και συντηρητής πας της κτίσεως, το γάρ λόγο σου οι ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος σου πάσα η δύναμη σε αυτόν. Συ ανοίγεις τη χείρα σου και εμπιπλάς πάσαν ψυχήν ευδοκίας και δίδος της πάση πρωήν και ζωήν και τα πάντα. Ευλογητός και δοξασμένος τους αιώνας των αιώνων. Όθεν προσέ Κύριε Παντοκράτορ, εκχαίωμεν σήμεροντας καρδίας ημών, ότι πολλών παθημάτων άθλησιν υπομείναντες εν τες πρώτερων ημέρες, τη η δυνάμει και τη η φιλανθρωπία ήχθημεν σώοι και διαφυλάχθημεν εις τον παρόντα χρόνων. Ευχαριστούμε σοι Πάτερ αγαθέ, ότι ερήσω ημάς με τα κρίματος και δικαιοσύνης εξ εχθρών δυνατών και οργήλων. Κι δεν ειν πάσα ημών η χώρα, ειν έδωκας ο Θεός της πατράσιν ημών εις κατάσχεσιν, αποκαδίσταται εις το πρώτερον και πόλοι σας καθήλωνα κινίζονται, και αγρίου συρήμωσαν σιτοδοτούσι, και οικίε και ναοί ουσεν επήρησαν και κατέσκεψαν, ανακτίζονται εις λατρείαν του ονόματός σου και του λαού σου εις κατοίκησιν. Ήκεν εφημάς η ειρήνη, ήκεν η ασφάλεια, ελήλυθεν η ευνομία, ύψας γαρ εκλεκτούς εκ του λαού σου, έδωκας πάλιν άρχοντας ημίν, εις το άρχιν και κρίνιν αναμέσων του λαού, διόπερ υπερ τούτων δεόμεθά σου, άρχον ειρήνης και δικαιοσύνης κριτά, σι έδωκας ημίν άρχοντας κατ' την καρδίαν ημών, αυτός δε και δώσε αυτής άρχην μετεπιστήμης, ότι χαλεπού του ιδένε άρχεστε χαλεπότερον εστί το άρχην ανθρώπων. Κατάστησον αυτούς διακόνους εις το αγαθόν, τα σοδούς σου γνώρισον αυτής και τα στρίβος σου δίδαξον αυτούς και οδήγησον αυτούς επί την αλήθειά σου. Είναι απορρευθώσιν ενα κακία και στώσιν εν ευθύτητη, διακονισάτωσαν κι ου διακονηθήτωσαν, ουκ άρξουσιν ούτι εν ημίν, αλλά σύ άρξεις ημών δι' αυτών, ότι πάσα αρχή και εξουσία υπό σου τέτακτε κι ου και στην εξουσία ημί υπό σου. Ναι ο Θεός σωτήρ ημών, επάκουσον ημών εν το έρην ημάς χείρας και καρδίαν επισέ και πλήρωσον ημών τα αιτήματα, ότι εσύ ο αποκαθιστών την κληρονομία ημών και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
βρέξεις. Σώσον, Κύριε, τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος. Και δώσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση τεναντίον δωρούμενος και των σωφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και των σωφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και των σωφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, το λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκα της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σωφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και των σωφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Των σων δωρεών αξίους ημάς πίσων Θεοτό και Παρθένε, παρορούσα τα πλημμύματα ημών και παρέχουσα ιάματα της εμπίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου άκραντε. Τον σών δωρεών αξίους ημάς πίσων Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημμύματα ημών και παρέχουσα ιάματα της εμπίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου άκραντε. Και τώρα θα συνεχίσουμε με τον όρκο όσο ορίζουν οι νόμοι της Εκκλησίας και της Πολιτείας. Παρακαλείστε ο κύριος Δήμαρχος. Να παρακαλεί ο κύριος Δήμαρχος να θέσει το χέρι του επί του Ευαγγελίου. Οι υπόλοιποι να υψώσουν σε σχήμα σε αυτό το, στη θέση το χέρι τους ή να κουμπίσουν πίσω ένας από τον άλλον τους ώμους να κουμπίσουν όπως θέλετε. Να κουμπίσετε ένας πίσω από τον άλλον, συνέχεια από τον κύριο Δήμαρχο, συνέχεια κουμπίστε να, για να μπορέσει να μεταδοθεί η χάρη σε όλους ασυρμάτως. Παρακαλώ,
θα το επαναλαμβάνει που θα λέει ο κύριος Δήμαρχος και όλοι μαζί. Ορκίζομαι. Ορκίζομαι. Να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να υπακούω στο Σύνταγμα. Να υπακούω στο Σύνταγμα. Και στους νόμους. Και στους νόμους. Και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ο Θεός ημών. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Μπράβο. Πρόσδεξε την δέηση ημών σήμερον και νήσων τους δούλους σου τούτους, το Δήμαρχον Εμμανουήλ και τους συνεργάτες αυτού, ως οικούσαμεν πρωτήτερον τα ονόματά τους και τη Θεία σου χάρητη, ή να την επαγγελίαν αυτού πληρώσας, άξιος γέννητε της κλήσεως αυτού, πρεσβείες Παναγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Αμήν. Εψηφισμένε Δήμαρχε κύριε Εμμανουήλ Καρά και κύριοι Δημοτικοί Σύμβολοι, εύχομαι από μέσης καρδίας ως πνευματικός πατέρας της ενορίας των νέων μου δανειών, εύχομαι όπως ο Πανάγαθος Θεός δια πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου που τιμά και γεραίρει αύριο Εκκλησία μας, χαρίσε εις εμάς και εις όλους τους συνεργάτες σας υγείαν κατάμφο και επιδαψίλευση παντός αγαθού προς δόξαν Θεού και ωφέλιαν ψυχής επιτίδιον. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Πατέρα Θανάσιο. Καλή επιτυχία πλέον και με τις ευχές της Εκκλησίας. Κυρίες και κύριοι, θα ακολουθήσουν τώρα πολύ σύντομα οι υπογραφές από τον Δήμαρχο και τους όλους τους εκλεγμένους, πολύ σύντομα, και αμέσως μετά θα περιμένετε λίγο να ακούσετε και κάποιους ανθρώπους που είναι εδώ μαζί μας, να σας υποσχεθούν, να υποσχεθούν εδώ στους ανθρώπους και κυρίως να ακούσουμε στο τέλος, θα μας πει και ο καινούργιος Δήμαρχος, ο κύριος Καράς. Παρακαλώ πάρα πολύ, όποιος ακούει το όνομά του, πολύ σύντομα να περνά να υπογράφει στην γραμματεία και παρακαλώ μετά να πηγαίνει να κάθεται. Βεβαίως πρώτος είναι ο κύριος Καράς, ο κύριος Εμμανουήλ Καράς, ο Δήμαρχος. Καλείται να υπογράψει πρώτος. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Ακολουθεί παρακαλώ ο κύριος Εμμανουήλ Μπέης. Ακολουθεί ο κύριος Κωνσταντίνο Τσομπανάκης, παρακαλώ. Να ετοιμάζεται ο κύριος Κωνσταντίνος Κοκκινίδης. Αμέσως μετά ο κύριος Τσιρούδας Φώτιος. Ο κύριος Καραπανταζής Ιωάννης αμέσως μετά, παρακαλώ. Να ετοιμάζεται η κυρία Ιορδανίδου Πελαγία.
ο κύριος Αθανασάρας Φίλιππος. Ο κύριος Γεωργαλάς Ιωάννης. Πέλη, φεύγει. Αμέσως μετά ο κύριος Καμπάνης Κωνσταντίνος. Αμέσως μετά τον κύριο Καμπάνη, ο κύριος Σιμεών Κοκκινίδης, παρακαλώ. Να ετοιμάζεται ο κύριος Χιαφλιάκης Δημήτριος. Να υπογράψει. Η κυρία Κασαμανόλη Παναγιώτα, αμέσως μετά, παρακαλώ. Ο κύριος Χατεδάκης Αναστάσιος. Ο κύριος Πασαλής Κωνσταντίνος, αμέσως μετά, παρακαλώ. Ναι, να κατεβαίνουμε. Ο κύριος Θωμάς Παπαδόπουλος. Ο κύριος Ταυλαρίδης Σταύρος. Αμέσως μετά ο κύριος Μπομπότας Γεώργιος. Ο κύριος Ουζούνης Αστέριος, παρακαλώ. Ο Δήμαρχος είπε να πεις για τις οικοδομίες, να μην φύγει. Ναι. Ο κύριος Τσικαρίδης Παναγιώτης. Να ετοιμάζεται ο κύριος Κουτσουμούκης Κωνσταντίνος. Αμέσως μετά ο κύριος Τσαλκίτζης Παντελεήμων. Ακολουθεί ο κύριος Δημήτριος Τσούφης. Να ετοιμάζεται ο κύριος Χαράλαμπος Σαρόγλου. Αμέσως μετά η κυρία Μικέ Τσέλιου Χριστίνα. Ο κύριος Καπετάνος Ιωάννης. Ο κύριος Κασάπης Νικόλαος. Ο κύριος Πανανός Θεόδωρος. Ο κύριος Εφτάτογλου Γεώργιος. Μετά τον κύριο Εφτάτογλου, παρακαλώ, ο κύριος Μωυσής Μωυσίδης. Ο κύριος Αφταράς Αντώνιος, παρακαλώ. Ο κύριος Γεώργιος Γκυλής, παρακαλώ. Ο κύριος Ανδρέας Παπαγιάννης. Ο κύριος Τσακμάκας Γεώργιος, μετά τον κύριο Παπαγιάννη. Μπομπότας Κωνσταντίνος. Ορφανός Χαράλαμπος. Χατζη Νικολάου Σταύρος. Τσικαρίδης Παναγιώτης. Και ο κύριος Σούμπουλος Αθανάσιος, παρακαλώ. Συνεχίζουμε.
Λίγη υπομονή, κυρίες και κύριοι, γιατί μετά υπάρχει και μουσική από τρεις χοροδίες όλου του Δήμου. Συνεχίζουμε. Θεριός Νικόλαος. Εφρεμίδου Ευτυχία να ετοιμάζεται, παρακαλώ. Ο κύριος Γκαρακλίδης Ιωάννης. Ο κύριος Σαρόγλου Παναγιώτης. Αμέσως μετά, παρακαλώ, ο κύριος Σολομονίδης Μιχαήλ. Να ετοιμάζεται, παρακαλώ, ο κύριος Αναστάσιος Γαϊτανίδης. Ο κύριος Σωτήριος Σαπουντζής. Ο κύριος Κοσμάς Μαραγκός, παρακαλώ. Και ο κύριος Βασίλειος Κεχαγιάς, παρακαλώ. Να ετοιμάζετε, παρακαλώ, ο κύριος Λάμπρος Δημήτριος. Η κυρία Συνάμη Ασημένια. Γεια σου, Μίλη. Ο κύριος Κακουλίδης Ηρακλής, παρακαλώ, μετά την κυρία Συνάμη. Ο κύριος Καρπούζης Φώτιος, παρακαλώ, να ετοιμαστεί. Και ο κύριος Παρέσης, παρακαλώ, να είναι έτοιμος. Να ετοιμαστεί, παρακαλώ, ο κύριος Χρήστος Γιακαγιάς. Ο κύριος Νικόλαος Κρασάς. Και ο κύριος Μαύρος Ζαχαρίας, παρακαλώ. Ο κύριος Περπερής Γιώργος να ετοιμαστεί. Ο κύριος Τσεπέλης, παρακαλώ, ο Κωνσταντίνος. Ο κύριος Χατζηγιοβανάκης Ευστάθιος. Ο κύριος Μουτζάκης Παύλος. Να ετοιμαστεί, παρακαλώ, ο κύριος Κουτρουμάνης Γεώργιος. Αμέσως μετά. Ο κύριος Αφεντούλης Χρήστος. Έχει και άλλο παιδί. Ο κύριος Λέλεκας Παναγιώτης. Η κυρία Τσιρίμπα Σιλεμονή Δωροθέα. Ο Κέρυγας Γεώργιος, παρακαλώ. Τσελεζίδης Ιωάννης. Να ετοιμαστεί ο κύριος Πασχαλίδης Χαράλαμπος. Αμέσως μετά ο κύριος Απόστολος Μπαλαμπάνης. Και να ετοιμαστεί ο κύριος Ιωάννης Χριστόπουλος. Ο κύριος Καραγιαννίδης Αθανάσιος. Ο κύριος Κουτζόγλου Στέφανος.
Χαρενής Μιλτιάδης. Μπαμπούρης Ευστράτιος. Σαμαράς Στυλιανός. Ο κύριος Τσαγανός Κωνσταντίνος. Ο κύριος Γιδαράκος Κωνσταντίνος. Να ετοιμαστεί ο κύριος Σταμίγκος Ευάγγελος. Καραγιάννης Γεώργιος. Παρακαλώ αμέσως μετά. Η κυρία Πάπουλα Ειρήνη. Να ετοιμαστεί παρακαλώ ο κύριος Αντώνιος Χρυσούλης. Δεν υπάρχει. Ναι. Ο κύριος, ωραία, ο κύριος Χρυσούλης. Να ετοιμαστεί ο κύριος Αναστάσιος Σταύρου, παρακαλώ. Ψαθάς Αθανάσιος αμέσως μετά. Και ο κύριος Παρασκευαΐδης Χρήστος. Ο κύριος Καπιτάνος Νικόλαος, παρακαλώ να ετοιμαστεί. Ακολουθεί ο κύριος Γεώργιος Σάλτος. Και να ετοιμάζεται παρακαλώ η κυρία Αρβανίτη Μαστραλέξη Δέσποινα. Ο κύριος Αριγιαννίδης Εμμανουήλ. Ο κύριος Μαυροβουνιώτης Ιωάννης, παρακαλώ. Ο κύριος Αθανάσιος Γιάννας. Ο κύριος Θεοχάρης Παρούσης. Δεν είναι. Λιβαδιώτης Εμμανουήλ. Να ετοιμαστεί ο κύριος Καρακώστας Αντώνιος. Αμέσως μετά ο κύριος Σιμεών Μαλιαράς, παρακαλώ. Αν θέλετε κύριε Ιωαννίδη, πλησιάστε. Κύριος Ιωαννίδης, παρακαλώ, Άγγελος. Και ο κύριος Γιαλαγκολίδης Δημήτριος. Νομίζω έχουμε τελειώσει. Εσείς δήμαρχοι υπογράψατε, έτσι. Υπογράψατε εσείς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα ήθελα, κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα να καλέσω... θα ήθελα να καλέσω στο βήμα για έναν σύντομο χαιρετισμό τον έναν από τους εκλεκτούς των 300 της Βουλής των Ελλήνων, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του Νομού Χαλκιδικής που είναι μαζί μας, τον κύριο Ευθύμιο Καρανάσιο. Κύριε Καρανάσιο, ευχαριστώ αν έχει την καλοσύνη. Γεια σας, κύριε Σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε της Νέας Προποντίδας, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Τοπικών Συμβουλίων, με αφορμή την ορκομοσία και την ανάληψη των νέων σας καθηκόντων από τη 1 Σεπτεμβρίου, παρακαλώ δεχτείτε τις ειλικρινείς ευχές μου για καλή δύναμη και επιτυχία στο νέο σας αγώνα
που προβλέπεται δύσκολος, αλλά τόσο δημιουργικός και όμορφος για το καλό του τόπου μας και των δημοτών του. Στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές, οι πολίτες του Δήμου Προποντίδας επέλεξαν τα πρόσωπα εκείνα που διαθέτουν αρχές και αξίες, διακρίθηκαν για την ικανότητα και την αποτελεσματικότητά τους, έκαναν όραμα και σχέδιο για τον τόπο τους. Εντός λίγων ημερών, καλείστε να διαχειριστείτε τις τύχες των τοπικών μας κοινωνιών και να δώσετε λύσεις σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται κυρίως από την ένταση των κοινωνικών προβλημάτων, τα οποία δυστυχώς δημιουργεί η οικονομική κρίση. Μια κρίση που η κυβέρνησή μας τα τελευταία 2 χρόνια προσπάθησε και προσπαθεί να κάνει το καλύτερο. Οι παρούσες δύσκολες συνθήκες υποχρεώνουν και εσάς, τους υπηρέτες της αυτοδιοίκησης, να σχεδιάσετε δράσεις και να αναλάβετε πρωτοβουλίες σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση, στην οποία απαιτείται προσπάθεια και συλλογικότητα για να φέρετε σε πέρα στο δύσκολο έργο στο Δήμο σας. Αυτή, κατά τη γνώμη μου, είναι η μεγαλύτερη των προκλήσεων που θα συναντήσετε στην πενταετή πορεία διακυβέρνησης του Δήμου σας. Είναι λοιπόν ανάγκη να υπάρξουν συνενετικές προϋποθέσεις στη λειτουργία της αυτοδιοίκησης για να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις των πολιτών. Με σύμμαχο την εμπειρία των παλαιότερων και εκμεταλλευόμενη την όρεξη, την ορμή των νεοκλεγέντων στελεχών σας, θεωρώ ότι επιτυχάνεται ευκολότερα ο στόχος της δημιουργικότητας, της κοινωνικής συνοχής, της οικονομικής ανάπτυξης, της πολιτικής συνεργασίας και της ποιότητας της ζωής. Σε αυτό το σημείο, αρρωγός αυτής της προσπάθειάς σας πρέπει να είναι και η αντιπολίτευση, η οποία πιστεύω ότι θα συμβάλλει με τις προτάσεις της στη λήψη αποφάσεων αλλά και στην υλοποίηση των έργων. Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί μου κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, ο Δήμος Νέας Προποντίδας έχει πολλά ζητούμενα και έχει ανάγκη από εσάς και έχει ανάγκη την αρρωγή όλων μας. Γι' αυτό σας δηλώνω απερίφραστα πως θα βρίσκομαι στο πλευρό σας για κάθε τι που θα χρειαστείτε και μέσω του θεσμικού ρόλου μου να δώσουμε όλοι μαζί αγώνες που απαιτούνται για να γίνουν οι ελπίδες των πολιτών του Δήμου σας έργο χειροπιαστό. Εύχομαι δύναμη και επιτυχία στον νέο Δήμαρχο και στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Εύχομαι επίσης από την καρδιά μου να καταφέρουμε να βγούμε από την κρίση και να δημιουργήσουμε για τις οικογένειές μας ένα καλύτερο αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον βουλευτή Χαλκιδικής. Να είστε καλά. Και από ό,τι αντιλαμβάνεστε, κύριε βουλευτά, είναι ο μεγαλύτερος Δήμος. Θα προσέχετε και λίγο παραπάνω. Ένα των 300 είστε. Έχετε 299 υπολείπους φίλους. Παρακαλώ πάρα πολύ για ένα σύντομο χαιρετισμό τον Περιφερειακό Σύμβουλο, τον κύριο Στυλιανό Βαλιάνο. Έχει την καλοσύνη. Ελάτε, κύριε Βαλιάνο. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα σας. Δεν είναι η δικιά μας μέρα σήμερα. Σήμερα είναι η μέρα των εκλεγμένων, του νέου Δημάρχου, του Μανώλη του Καρά και όλων αυτών που εσείς επιλέξατε με την ψήφο σας. Στις εκλογές που προηγήθηκαν, θα πω ότι κάναμε πάρα πολλούς φίλους μέσα από τη διαδικασία την εκλογική, στην οποία εγώ συμμετείχα για πρώτη φορά. Δήμαρχε, στα χέρια σας κρατάτε ένα διαμάντι που λέγεται Δήμος Προποντίδας, ένας τόπος που, αν ολοκληρώσει τις υποδομές του και του δώσετε και την αναπτυξιακή τροχιά που χρειάζεται, νομίζω ότι όλοι αυτοί οι πολίτες σας που σήμερα σας χειροκροτούν θα έχουν την ευτυχία να ζουν στον καλύτερο Δήμο της Χαλκιδικής. Συγχαρητήρια και πάλι, καλή δύναμη και από τη θέση του Περιφερειακού Συμβούλου να ξέρετε ότι θα είμαι αρρωγός και θα προσπαθήσω να προωθήσω όλα τα θέματα του Δήμου Προποντίδας μέσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Καλή επιτυχία στο έργο σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Βαλιάνη, να είστε καλά. Και εσείς από τη θέση σας, βεβαίως, σαν Περιφερειακός Σύμβουλος, θα πρέπει να βοηθήσετε όσο μπορείτε. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα τώρα να ακούσουμε τον απερχόμενο Δήμαρχο του Δήμου Νέας Προποντίδας, έναν άνθρωπο που προσέφερε πολλά στον τόπο, πασίγνωστο σε όλους, τον οποίο είχα πολλές φορές την χαρά να συνομιλήσω και να συνομιλήσει και αυτός μαζί μας. Δεν είναι άλλος από τον κύριο Δαμιανό Ιορδανίδη. Σας ακούμε. Ήθιστε αυτή τη μέρα της ορκομοσίας, τη βραδιά της ορκομοσίας, ο απερχόμενος δήμαρχος να κάνει ένα απολογισμό του έργου του. Εγώ θα το αποφύγω απόψε, γιατί αυτό θα το κάνει ο καινούριος δήμαρχος, ο Μανώλης ο Καράς, και έτσι κι αλλιώς ταυτόσιμοι είμαστε, τα ίδια θα πούμε και εγώ και αυτός.
Για να μην ταλαιπωρώ λοιπόν τον χρόνο και για να αφήσω περισσότερο χρόνο στον Δήμαρχό μας, εγώ θα το αποφύγω αυτό και θα πω απευθείας στις ευχές και στις ευχαριστίες. Εύχομαι λοιπόν στον καινούριο Δήμαρχο, στη νέα Δημοτική Αρχή, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή επιτυχία στο έργο τους. Στη θύση του Συμβουλίου και των άλλων αιρετών οργάνων του Δήμου υπάρχουν άνθρωποι με εμπειρία, που γνωρικανοί, που γνωρίζουν από την αυτοδιοίκηση πολύ καλά, αλλά και νέοι άνθρωποι με φρέσκες ιδέες, που με το φανατισμό και την ορμή του νεοφώτης του Μανώλη θα βοηθήσουν πολύ στα πράγματα και όλοι μαζί ευελπιστούμε ότι θα κάνετε ένα καλό έργο, θα πετύχετε την πρόοδο και την ανάπτυξη για τον τόπο. Θα απευθυνθώ και λίγο στην αντιπολίτευση, όπως συνηθίσαμε να τα λέμε, παρότι πρέπει να λέμε μειοψηφία, στην οποία θα κάνω μια παρένεση να είναι ψύχρεμη, αντικειμενική και επικοδομητική στις τοποθετήσεις της και στις θέσεις της. Πολλές φορές η διαφορετική άποψη, αλλά και η πολιτική αντιπαράθεση, όταν γίνονται τεκμηριωμένα και με πολιτισμένο τρόπο, μπορούν να καταλήξουν σε σύνθεση και να προκύψει ένα καλό για τον τόπο. Εύχομαι λοιπόν και πάλι στη νέα αρχή καλή επιτυχία, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Ευχή όλων μας είναι η νέα περίοδος που ξεκινάει και θα είναι πενταετούς διάρκειας να είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Δεν θα έχετε τουλάχιστον εκείνο το βραχνά των διοικητικών και οργανωτικών απαιτήσεων της πρώτης περίοδου του Καλλικράτη. Για τα οικονομικά δεν ξέρουμε, ο Θεός να βάλει το χέρι του, θα δούμε τι θα γίνει στην Ελλάδα. Εγώ λοιπόν απόψε, επειδή είναι τελευταία φορά που απευθύνομαι σε όλους σας σαν δήμαρχος, θέλω να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου όλους εσάς, όλους τους συμπολίτες μας, γιατί επανειλημμένα με τιμήσατε εμένα και τη δημοτική μας παράταξη με την ψήφο τους σε αυτό το Δήμο. Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου που όλα αυτά τα χρόνια ήμασταν μαζί δίπλα στον αγώνα. Πολλοί από αυτούς είναι και στο καινούργιο Δημοτικό Συμβούλιο και έχω εμπιστοσύνη, τους ξέρω, ξέρω ότι πολύ καλά θα δουλέψουμε φιλότιμο και πολλή προσπάθεια. Θέλω να ευχαριστήσω γενικότερα τους συναδέλφους που συνεργαστήκαμε, τις υπηρεσίες και τον οποιοδήποτε φίλο γνωστό, ο οποίος στάθηκε δίπλα μας όλα αυτά τα χρόνια για να διεκδικήσουμε να κερδίσουμε το καλό για τον τόπο μας, για το Δήμο μας. Τελευταία ήθιστε, όπως είπαμε, να αφήνουμε και τις οικογένειές μας, τις οποίες και αυτές πρέπει να ευχαριστούμε γιατί τις ταλαιπωρούμε με την ασχόληση με τα κοινά. Θέλω να τους ευχαριστήσω και αυτούς γιατί σταθήκαν δίπλα μου, συμπαραστάτες και εμψυχωτές πάντα. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ όλους. Εδώ θα είμαστε και εγώ πιάσα ένα απόμαχος να μπευόμαστε, να τα λέμε και όπου μπορώ να βοηθάω έστω και σαν εξωτερικός. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε. Ευχαριστούμε, κύριε Ιορδανίδη. Καλή ξεκούραση από εδώ και πέρα, αν και δεν νομίζω γιατί ανήσυχο σας βλέπω. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα τώρα να ακούσουμε και να χειροκροτήσουμε, να υποδεχθούμε τον Δήμαρχο, τον νέο Δήμαρχο του Δήμου Νέας Προποντίδας, τον κύριο Μανώλη Καρά. Κύριε Καρά, ο λόγος σε εσάς. Σεβαστοί πατέρες, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, Δήμαρχε του Δήμου Νέας Προποντίδας, Δήμαρχη του πρώην Δήμαρχε της Τρίγλιας, τον κύριο Μίτσιο είναι εδώ, το χαιρετίζω, τον κύριο Δαλαμπύρα, πρώην Δήμαρχος Μουδανιών, ο κύριος Στογιώργης, πρώην Δήμαρχος Μουδανιών, ο κύριος Γιουργαλάς, πρώην Δήμαρχος Καλλικράτειας, κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, κύριε Ταξίαρχε, δημοτικοί, συνάδελφοι δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι. Με τον όρκο που δώσαμε πριν λίγο, υποσχεθήκαμε ότι θα υπηρετήσουμε την πλησιέστερη προς τον πολίτη μορφή αυτοδιοικητικής εξουσίας με σύνεση, ετοιμότητα, αξιοκρατία, εργατικότητα και διαφάνεια. Όρκο σημαντικός για τον τόπο και τους δημότες του. Μοναδικός για όλους μας και τον καθένα μας χωριστά. Πέρα και πάνω απ' όλα όμως, είναι στιγμή όρκου ευθύνης και αφετηρία ενός νέου ξεκινήματος και ελπίδας. Αναλαμβάνοντας σε λίγες ημέρες τη διοίκηση του Δήμου Νέας Προποντίδας, οι συνεργάτες μου και εγώ στεκόμαστε με μεγάλη προσοχή ενώπιον των προβλημάτων που ταλανίζουν εδώ και χρόνια το Δήμο μας. Αυτά τα προβλήματα, τις τεράστιες δυσκολίες,
καλούμαστε να τις μετατρέψουμε σε ελπίδα και προοπτική. Για να το καταφέρουμε όμως αυτό, απαιτείται σκληρή δουλειά από όλους, συνεννόηση, σύνεση και αποτελεσματικότητα, καθώς και περίσσιος εθελοντισμός, υπομονή και αλληλεγγύη. Πιστεύοντας πως ο Θεός θα μας εφοδιάσει με τα παραπάνω, θα τα καταφέρουμε. Έννοιες που χρειάζεται όσο ποτέ άλλοτε ο τόπος μας. Είμαστε και πρέπει να αποδείξουμε στην πράξη ότι είμαστε εθελοντές και όχι παράγοντες, αλλά ούτε και απλοί διεκπεραιωτές ατομικών συμφερόντων που στην πράξη αποτελεί μικρογραφία του προβλήματος και της περιπέτειας που βιώνουμε όλοι εμείς αυτή τη στιγμή, αυτή τη χρονική περίοδο. Αντιθέτως, όλοι μαζί ενωμένοι θα κουβαλήσουμε το φορτίο που αναλαμβάνουμε, αποβλέποντας στη σύνεση, στην εντιμότητα και στην αξιοκρατία, στην εργατικότητα και στη διαφάνεια όλων των συνεργατών μας, υπαλλήλων του Δήμου, Δημοτικών Συμβούλων, Προέδρων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και Τοπικών Συμβούλων, προσώπων που κατέχουν θέση ευθύνης και διοίκησης. Η αξιοκρατία είναι υποχρέωσή μας, αλλά πρωτίστως επιλογή μας. Αυτό θα το περιφρονήσουμε σαν κόριο οφθαλμού και απευθύνουμε προς τους νέους αντιδημάρχους, προέδρους των νομικών προσώπων και γενικότερα σε όλους τους νεοκλεγέντες αιρετούς, από όποια δημοτική παράταξη κι αν προέρχονται, και τους υπενθυμίζω ότι έχουμε τις ίδιες υποχρεώσεις έναντι όλων των δημοτών και ότι δεν υπάρχουν πολιτικοί φίλοι, αλλά πολίτες. Ο τόπος μας έχει ανάγκη όλους. Διανύουμε μια περίοδο βαθιάς κρίσης, όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο αξιών. Η κρίση όμως αυτή δεν θα πρέπει να αποτελέσει άλοθη και εφησυχασμό για κανέναν. Ο Δήμος θα λειτουργήσει με γνώμονα το καλό του πολίτη, του οποίου όχι μόνο την κριτική, αλλά τις ιδέες και τις προτάσεις θα ζητάμε να κατατίθονται σε καθημερινή βάση. Κατά την προεκλογική περίοδο, διερχόμενοι και επισκεπτόμενοι όλα ανεξαιρέτως τα δημοτικά διαμερίσματα του Διευρυμένου Δήμου Νέας Προποτίδας, διαδώσαμε τις θέσεις, τα οράματα και τις προσδοκίες μας. Είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε για ένα Δήμο αντάξιο της ιστορίας, της παράδοσης και της κληρονομιάς του. Για ένα Δήμο που χρειάζεται να διεκδικεί και να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης της περιοχής. Βρισκόμαστε σε ένα τόπο πραγματικά ευλογημένο. Σε ένα τόπο όπου το τεράστιο παραλιακό μέτωπο, η γεωργία, η κτηνοτροφία, τα τοπικά προϊόντα και οι τοπικές επιχειρήσεις, οτιδήποτε δηλαδή παραγωγικό διαθέτει αυτός ο τόπος, καλούμαστε να το αναδείξουμε, να το ενισχύσουμε, να το προβάλλουμε ποικιλοτρόπως. Έχοντας αυτά κατά νου, τις προοπτικές αλλά και τις δυσκολίες, τις προκλήσεις των καιρών, θα εργαστούμε με σχέδιο, πρόγραμμα και θέληση. Όλα αυτά όμως καλούμαστε να τα υλοποιήσουμε με πνεύμα θυσίας, διορατικότητας και ευθύνης, με μηδενισμό της σπατάλης, με ιεράρχηση των δαπανών και την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Το σημαντικό είναι ότι η σχέση της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Νέας Προποντίδας, γενικότερα με το Δημότη, θα χτιστεί επί νέας βάσης. Διότι δεν μας αφορά η αυτοδιοικητική εξουσία μέσα από δημόσιες σχέσεις, δαπανηρές εκδηλώσεις και άσκοπες σπατάλες. Ειδικότερα, θα πορευτούμε με ένα πρόγραμμα αποτέλεσμα έμπνευσης, εμπειρίας, γνώσης και συλλογικής προσπάθειας που θα στοχεύει με προτεραιότητα πάντα τον άνθρωπο στην ισόρροπη ανάπτυξη των περιοχών του Δήμου, στην αξιοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, στην προσέλκυση επενδύσεων με τη σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, στη στήριξη της τοπικής οικονομίας, στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της κάθε περιοχής, στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην ευρύτερη λειτουργία του Δήμου, στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή και τέλος στην αηφόρο ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος.
Γνωρίζουμε ότι εύκολες λύσεις στα σοβαρά προβλήματα δεν υπάρχουν. Γνωρίζουμε ότι η πρόοδος και η ανάπτυξη ενός τόπου, οικονομική και όχι μόνο, στηρίζεται κατά μεγάλο βαθμό στα έργα υποδομών. Όμως τα μεγάλα έργα υποδομών στη σημερινή οικονομική συγκυρία μπορούν να υλοποιηθούν μόνο μέσα από τα επιδοτούμενα εθνικά και κυρίως ευρωπαϊκά προγράμματα. Η σταθερή προσήλωσή μας στους κανόνες που διέπουν αυτά τα προγράμματα και με φόδιο τη γνώση και την εμπειρία σχεδιάζουμε για το μέλλον τα νέα μεγάλα αναπτυξιακά έργα υποδομών. Έργα που τα χαρακτηρίζει η φιλικότητα προς το περιβάλλον. Ειδικότερα για τα πολύ μεγάλα έργα υποδομών, επιδιώκουμε τη συνεργασία του Δήμου με τους κεντρικούς φορείς διοίκησης του κράτους και εδώ, κύριε Βουλευτά, θα χρειαστούμε και τη δική σας συνδρομή. Θα στηρίξουμε επίσης συνεργασίες που αφορούν παρεμβάσεις στον πολιτισμό και αθλητισμό, στην κοινωνική ημέρημνα, στην ποιότητα ζωής, στην εκπαίδευση και στην παιδεία. Ειδικότερα για μας, το ενδιαφέρον για την εκπαίδευση και την παιδεία αποτελεί επένδυση για το μέλλον. Επίσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σχεδιάζουμε μεταξύ άλλων την έκδοση οδηγού του Δημότη που θα βοηθήσει κάθε Δημότη και κάτοικο να γνωρίζει τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών του Δήμου, τα σχετικά δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις του. Τη βελτίωση του διαδικτυακού συστήματος διασύνδεσης των κεντρικών υπηρεσιών του Δήμου με τα δημοτικά διαμερίσματα για την καλύτερη και ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων του πολίτη και την άμεση υλοποίηση του θεσμού του συμπαραστάτου του Δημότη. Τέλος, ένας τομέας στον οποίο πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά είναι ο εξυγχρονισμός και η λειτουργία του Δήμου. Στόχος μας είναι η εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και τη συνεχιζόμενη τακτοποίηση των οικονομικών του Δήμου. Εμείς είμαστε εδώ και κοιτάμε μπροστά. Τα προβλήματα του τόπου είναι απέναντί μας και απαιτούν από εμάς λύσεις. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι η διοίκηση του Δήμου δεν είναι ενός ανδρός αρχή. Χωρίς να θέλω με αυτόν τον τρόπο να αποποιηθώ των ευθυνών μου, οι οποίες πηγάζουν από τον νόμο. Σας βεβαιώνω λοιπόν ότι εγώ και οι συνεργάτες μου έτσι θα πορευτούμε και με τη συνεργασία όλων των δημοτών θα ξεπεράσουμε τα όποια προβλήματα προκύψουν. Προτρέπω όλους τους νεοεκλεγέντες αιρετούς, ανεξαρτήτως παράταξης στην οποία ανήκουν, να εργαστούν ευσυνείδητα και συστηματικά, ώστε να προσφέρουμε όλοι μαζί το καλύτερο δυνατό στην κοινωνία του Δήμου Νέας Προποντίδας. Με τον τρόπο αυτό θα αποκτήσουμε ένα σύγχρονο και ισχυρό Δήμο που θα προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πολίτες. Να στηρίξουμε την προοπτική της ανάπτυξης. Να απλώσουμε ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας σε αυτούς που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Να αναδείξουμε το πολιτιστικό και τουριστικό κεφάλαιο. Να διεκδικήσουμε την υλοποίηση μεγάλων έργων και υποδομών οικονομικής και κοινωνικής σημασίας. Είμαι βέβαιος ότι θα το πετύχουμε με σκληρή δουλειά, με το πρόγραμμά μας, με τις αρχές μας. Μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση γνωρίζεις και χαρές και πίκρες. Κάνεις και πολλές φορές ακόμα άδικα εχθρούς αλλά και φίλους. Φίλους που η φιλία γίνεται δυνατή στο διηνεκές. Σε αυτό το σημείο από καρδιάς θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς που συνεργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε είναι ενεργοί είτε όχι. Θα ήταν πολλά τα ονόματα που θα έπρεπε να αναφέρω, αλλά όλοι μας καταλαβαίνουμε σε ποιους απευθύνουμε. Δημοτικοί, τοπικοί σύμβουλοι, συνεργάτες, που όλα αυτά τα 15 χρόνια με συμπαραστάθηκαν. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ ειδικά σε έναν από αυτούς. Τον νυν δήμαρχο του Δήμου Νέας Προποντίδας, τον Δαμιανό τον Ιορδανίδη.
Δάμο, για μένα όλα αυτά τα χρόνια ήσουν κάτι πολύ παραπάνω από συνεργάτης και προϊστάμενος. Ήσουν ένα κομμάτι από την οικογένειά μου. 15 χρόνια μαζί, σε χαρές, λύπες, εντάσεις, προβλήματα, καθημερινότητα. Αισθάνομαι ιδιαίτερα τυχερός που στο διάβα της ζωής συναντηθήκαμε, συνεργαστήκαμε, γίναμε φίλοι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θέλω επίσης από τα βάθη της καρδιάς μου να σας ευχαριστήσω όλους για τη σημερινή σας παρουσία. Το βροντερό σας παρόν σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή στο ξεκίνημα της νέας Δημοτικής Αρχής δίνει σε εμένα και τους συνεργάτες μου μεγάλη δύναμη και μεγάλη ευθύνη. Δύναμη για να υλοποιήσουμε τις ιδέες και το όραμά μας για την προκοπή αυτού του τόπου. Ευθύνη για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του μέλλοντος, έχοντας πάντα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας το συνδημότη μας. Θέλω να επισημάνω ότι θα επιδιώξουμε με κάθε πρόσφορο τρόπο την επίτευξη των βασικών μας στόχων και σε αυτό σας θέλουμε όλους, αρρωγούς και συμπαραστάτες. Τέλος εύχομαι σε όλους δύναμη και υγεία, ιδιαίτερα δε στους νεοεκλεγέντες δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους και να πετύχουμε στο δύσκολο έργο στο οποίο αναλαμβάνουμε. Όλοι εμείς έχουμε υποχρέωση να τιμήσουμε την ψήφο των δημοτών μας. Τελειώνω εδώ. Θα ήθελα να χαιρετήσω και τον πρόεδρο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Χαλκιδικής. Συγγνώμη φίλε Γιώργο, αλλά με τα φώτα δεν βλέπω και πολύ καλά ποιοι είστε κάτω. Και θα ήθελα να κλείσω λέγοντας σε όλους σας ένα ευχαριστώ από βάθη καρδιάς. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, Δήμαρχε. Για λόγους αρχής, φυσικά, Δήμαρχε, δεν πρόκειται να ανέβω εγώ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη να έχετε, Δήμαρχε. Εσείς και συνεργάτες. Κυρίες και κύριοι, δεν έχουμε τελειώσει. Σε λίγο, σε πολύ λίγα λεπτά, θα είναι εδώ μαζί μας οι χοροδίες του Δήμου Προποντίδους και συγκεκριμένα της Τρίγλιας, της Καλλικράτειας και των Μουδανιών. Μην φύγετε, λοιπόν, σε πολύ λίγη ώρα, εδώ. Η Δημοτική Χοροδία Νέας Τρίγλιας δημιουργήθηκε από το μηδέν πριν από περίπου 3,5 χρόνια. Παρά το βρεφικό της ηλικίας μας, έχουμε στο ρεπερτόριό μας 80 και πλέον τραγούδια, ενώ έχουμε λάβει μέρος σε διάφορα φεστιβάλ εντός και εκτός του νομού μας, με αποκορύφωμα την περσινή χρονιά με 14 εμφανίσεις πανελλαδικά. Αποτελούμαστε από 35 γυναίκες, έναν άντρα και 3-4 εγγονάκια. Μέλημά μας είναι η δημιουργική απασχόληση με το τραγούδι, χωρίς να εξαιρούμε κανέναν, και η διατήρηση των παραδόσεων του τόπου μας. Σήμερα θα σας τραγουδήσουμε μόνο οι 18 ή 20, καθώς είναι περίοδος καλοκαιρινών διακοπών και έχουμε απουσίες. Ακόμα και επί τη ευκαιρία της σημερινής εκδήλωσης, κάνουμε έκκληση στον αντρικό πληθυσμό της Τρίγλιας να μας τελεχώσει, ενώ δεν θα πούμε όχι και σε κάποια κυρία. Στο νέο μας Δήμαρχο Μανώλη Καρά και στο Δημοτικό του Συμβούλιο ευχόμαστε ολόψυχα καλή θητεία, υγεία, δημιουργικότητα, κουράγιο και υπομονή. Θα σας πούμε τα εξής τραγούδια. Μενεξέδες και Ζουμπούλια, παραδοσιακό Επτανήσων, Μια θάλασσα μικρή του Διονύση Σαββόπουλου,
και πέρα από τη θάλασσα του Γιάννη Μαρκόπουλου σε διδασκαλία και εναρμόνιση της υποφαινόμενης Χρυσάνθης Βασιλείου Καραμιχάλη. Oh.
στο τραγούδι, στο κάθε σου φιλί, μια θάλασσα μικρή. Σαν τα όνειρα, πέρασα.
Ευχαριστούμε πολύ.